Και πείτε μου και την παλιά Πένια, τη διαφορά που έχει ένας παλιός λαουτίστας. Οι παλιοί λαουτιέρες έχουν στυλ, ας πούμε, Μαρκογιάννη. Που παίζει, ας πούμε, και ήδη απέσουσε 10 λαούτα μέσα. Ήταν φοβερός. Πιάστε το, ας πούμε. Και τι είπα, δυνατά, ας πούμε, εντάξει. Και ποια ήταν η δική σας αφόρμη για να πιάσετε το λαούτο? Κοίταξε, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Στην κατοχή μέσα μπορεί πολλοί να πεινάσανε, εμείς δεν πεινάσανε. Διότι πήγαινε στα γλέντια, μαντολίνο σέτου και παίζανε, ας πούμε, με ένα χωριανό δοχάμο. Και τα χρόνια εκείνα κυρία, τους βάζαν τα χρήματα, τους τα βάζαν μέσα στο μαντολίνο. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ο πατέρας μου και το βάστανε έτσι το μαντολίνο για να μην φύγουν από κάτω να ξεκαπακώσει, ας πούμε. Και το ζιέστηκαν 3 οκάδες. Κέρματα μέσα. Κέρματα βάζαν τότε. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, η κατοχή τότε στα χρόνια εκείνα έτσι. Από εκεί ξεκίνησα. Αυτό βέβαια δεν παίζε μουσική. Έτσι, απλά παίζαμε όπως και εγώ τώρα. Ούτε να μάθουμε νότες, ούτε τίποτα. Και έτσι ξεκίνησα, ας πούμε. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και με έπαιρνε και πηγαίνει στα γλέντια. Εγώ πήγαινα, ας πούμε, για να μάθω, ας πούμε. Να βγω στο πάλκο, τέλος πάντων, που λένε σήμερα, ας πούμε. Αλλά δεν πήγαινε τότε πάλκα. Εμείς παίζαμε κάτω και χορεύαν γύρω-γύρω, ας πούμε. Τρώγαμε σκόνες, τρώγαμε και χάμα, τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα, να πούμε, και σιγά-σιγά. Πόσο σημαντικό για σας είναι να έρχεστε σε επαφή? Καλά, το είπες Γρηγόρη και μέσα από τη Μαντινάδα ότι ακολουθείς το ζάλο των παλιών. Αλλά πόσο σημαντικό είναι και τι παίρνετε εσείς από άτομα που έχουν ζήσει σε άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και ακούτε άλλες ιστορίες και γνωρίζετε τη μουσική τους? Για μας είναι πρότυπα, είναι καθοδηγητές, είναι αυτοί που μας ανοίξαν τον δρόμο και ακολουθούμε στο κατόπι τους, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη γενιά εκείνη, σε εμάς, στην επόμενη και πάει λέγοντας. Γρηγόρη. Εγώ για να το πω μια λέξη θα πω ότι είναι η πηξίδα μας. Αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζήσαμε κακές εποχές. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα να πάμε στα χωριά που πηγαίναμε μετά. Γιατί εγώ μετά πήγα στο Ηράκλειο και έπαιζα με το Μανιαδί 15 χρόνια. Είχαμε γράψει σε δίσκο και τη βραδιά που πήγαμε να το γράψουμε το δίσκο, έναν αέρα πνιγούμε στη Φαλκονέρα. Τη βραδιά που πνίγει το Ηράκλειο. Είμαστε στο Μήνος μέσα εμείς και βρεθήκαμε απάνω όλη μέρα. Και πήγαμε την άλλη μέρα και γράψαμε στην Νέρσα Βίκτορ, γράψαμε τότε στο δίσκο και κυκλοφόρησε 4 μέρες πρωτού γίνει η δικτατορία. Και ό,τι είχε κυκλοφορήσει, τα σταματήσαν όλα.